Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητά μας νιάτα. Το θέμα της σημερινής μου ομιλίας είναι και πάλιν οι χριστιανικές αδελφότητες. Μία φοβερή κατακραυγή που ακούγεται στις μέρες μας εναντίον των χριστιανικών αδελφοτήτων με αναγκάζει να αφήσω άλλα θέματα και να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Θεωρώ πράγματι δυστύχημα για την Εκκλησία το ότι βρίσκονται χριστιανοί με την ιδιότητα μάλιστα του θεολόγου ή και του κληρικού που διαθέτουν τις δυνάμεις τους και επιδεικνύουν ζήλο όχι για να πολεμήσουν τους εχθρούς του Ευαγγελίου αλλά για να χτυπήσουν ανθρώπους που κηρύττουν Χριστό και διακονούν την Εκκλησία. Αντί όλοι μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι, να σχηματίσουμε ένα κοινό και αραγές μέτωπο κατά των εχθρών της πίστεως που συνεχώς πληθαίνουν και γίνονται απειλητικότεροι, εμφανίζονται ανάμεσά μας πρόσωπα και παρατάξεις που διασπούν τις τάξεις μας και στρέφονται εναντίον μαχήμων και ικανών τμήματων της Εκκλησίας, όπως είναι οι ιεραποστολικές αδελφότητες. Και ενώ μας κατηγορούν διότι αποτελούμε κίνηση και οργάνωση, έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι μία κίνηση και μία οργάνωση εναντίον των χριστιανικών οργανώσεων και μας πολεμούν συστηματικά και θέλουν να μας διαλύσουν. Με πολύ πόνο διαπιστώνω κάθε τόσο τη φθορά που προκαλεί στο έργο του Θεού αυτή η ανώσια πολεμική. Ψυχές τραυματίζονται, άνθρωποι σκανδαλίζονται, άθεοι και άπιστοι χαίρονται και εποφελούνται. Γι' αυτό νιώθω υποχρεωμένος απέναντι στο λαό που διδάσκω ως ιεροκήρυκας του Ευαγγελίου και απέναντι στην ιστορία και στην αλήθεια ως μέλος αδελφότητος κι εγώ της αδελφότητος Σταυρός που τελεί υπό την ηγεσία του πατρός Αυγουστίνου Επισκόπου Φλωρίνης να δώσω μία απάντηση στις φοβερές όσο και άδικες κατηγορίες εναντίον των αδελφοτήτων. Και επειδή θέλω η απάντηση σε αυτό το τόσο συζητούμενο αμφιλεγόμενο θέμα να είναι αδιάβλητη, να μην είναι η δική μου γνώμη αλλά και η δική σας κρίση και όλων των απροκαταλείπτων ανθρώπων η συνένεση, έρχομαι να κάνω ένα δικαστήριο. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται οι ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες. Σεις είστε οι δικαστές, οι ένορκοι. Παρακαλώ δώστε προσοχή, ακούστε τις κατηγορίες, παρακολουθήστε τη δίκη και στη συνέχεια βάλτε το χέρι στην καρδιά και εκδώστε την απόφασή σας. Οι κατηγορίες για τις οποίες δικάζονται οι αδελφότητες είναι πολλές και βαριές. Απαγγέλω το κατηγορητήριο. Πρώτον, αυτονομούνται και δεν υπακούν στον επίσκοπο. Δεύτερον, βάζουν πάνω από την Εκκλησία την αδελφότητα. Τρίτον, εχθρεύονται το μοναχισμό. Τέταρτον, υποτιμούν την πατερική παράδοση. Πέμπτον, ιδρύθηκαν σύμφωνα με δυτικά πρότυπα και δεν έχουν εκκλησιολογική βάση, ορθόδοξη βάση. Είναι παρεκκλησιαστικές, εξωεκκλησιαστικές. Έκτον, παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με την προτεσταντική αίρεση του πιετισμού, ευσεβισμού. Έβδομον, έχουν κερδοσκοπικούς σκοπούς και δημιουργούν περιουσίες. Όγδον, έχουν πολιτικούς στόχους και θέλουν να πάρουν την εξουσία. Ένατον, είναι φασίστες, αντιδραστικοί. Και δέκατον, είναι οπισθοδρομικοί σκοταδιστές. Θα μπορούσα πολύ δικαιωματικά να τις αγνοήσω όλες και να μην πω καν στον κόπο να ασχοληθώ μαζί τους διότι είναι ανυπόστατες
ψευδέστατες, κακοηθέστατες. Αυτές δεν είναι κατηγορίες, αλλά θρασίτατες συκοφαντίες. Οι αδελφότητες έχουν βέβαια κάνει λάθη, τα οποία αναγνωρίζουν και παραδέχονται και για τα οποία μετανοούν. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ορθοδοξία τους και την ειλικρινή διακονία τους μέσα στην Εκκλησία. Εν τούτης, ας δούμε ποιοι είναι αυτοί που μας κατηγορούν. Παρακαλώ να περάσουν οι μάρτυρες κατηγορίας. Πρώτος μάρτυρας κατηγορίας είναι ο ανώνυμος όχλος. Ένα πλήθος ανθρώπων που δεν έχουν σχέση ούτε με Εκκλησία, ούτε με Ευαγγέλιο, ούτε με μυστήρια, ούτε με χριστιανική ζωή, εκτοξεύει καθημερινά ευκαίρος ακαίρος ένα σωρό ύβρις κατά των χριστιανικών αδελφοτήτων. Είναι ο κόσμος που κείται στο πονηρό, ο κόσμος της μόδας και του συγχρόνου ρεύματος, που στροβιλίζεται μέσα σε χίλιες δυο ανθρώπινες φιλοσοφίες, αλλά αδιαφορεί για το Χριστό και απεχθάνεται το Ευαγγέλιο. Ενοχλείται από την ευσέβεια και την ονομάζει σκοταδισμό. Ενοχλείται από την αγνότητα και την ονομάζει κατεστημένο. Δεν μπορεί να εννοήσει αγάπη χωρίς συμφέρον και την παραξηγεί. Δεν μπορεί να καταλάβει χαρά χωρίς αμαρτία και την κοροϊδεύει. Τα μήνυ των αδελφοτήτων αποτελούν για τους ανθρώπους αυτούς ένα ζωντανό έλεγχο. Τους θυμίζουν διαρκώς το Θεό, που αυτοί αποστρέφονται και γι' αυτό λυσομανούν εναντίον τους. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, η κατηγορία αυτών των ανθρώπων δεν είναι κατηγορία, αλλά έπαινος, δεν είναι εις βάρος μας, αλλά είναι υπέρ. Οι ύβρις τους είναι τα παράσημά μας, τα διαπιστευτήριά μας, που επιβεβαιώνουν ότι είμαστε γνήσιοι μαθητέ του Χριστού. Κύριοι ένορκοι, κύριοι δικαστέ, θυμηθείτε παρακαλώ, πριν βγάλετε την απόφαση, τα λόγια του Χριστού. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσουσιν ημάς και διώξουσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Η πολεμική του κόσμου είναι χαρά και καύχημά μας, μας κάνει πιο δυνατούς. Πηγαίνετε κύριοι κατήγοροι, σας ακούσαμε και βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. Δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας είναι παράλληλα με τον ανώνυμο όχλο επώνυμοι άνθρωποι της κουλτούρας εντός εισαγωγικών, συγγραφείς και λογοτέχνες, δημοσιογράφοι και σκηνοθέτες, άσχετοι εντελώς με την πίστη, που εμφανίζονται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον τύπο και περιοδικά και χρησιμοποιούν τις προνομιακές θέσεις τους και την επιρροή που διαθέτουν για να μειώσουν και να αμαυρώσουν το έργο των αδελφοτήτων. Λες και έχουν αναλάβει εργολαβικά το γκρέμισμά τους. Τα τελευταία χρόνια ανέπτυξαν μια καταπληκτική δραστηριότητα εναντίον των αδελφοτήτων. Κάνουν έρευνες, παίρνουν και δίνουν συνεντεύξεις, γράφουν βιβλία, δημιουργούν εντυπώσεις και προσπαθούν επιτίδια να στρέψουν την κοινή γνώμη κατά του θεσμού αυτού. Μπορεί να μιλούν ευνοϊκά για την Εκκλησία, να εκφράζονται με συμπάθεια για το μοναχισμό, να εκθιάζουν το Άγιο Όρος κλπ. Αλλά για τις αδελφότητες στάζουν φαρμάκι, βουτούν την πένα τους μέσα στο μελάνι της εμπαθίας και μέσα στο βούρκο της οικοφαντίας. Δεν σέβονται ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία, προκειμένου να προσβάλλουν τις χριστιανικές αδελφότητες και τα πρόσωπά τους, αυτούς που αγωνίζονται για την Εκκλησία, και από το άλλο μέρος κόβονται ότι ενδιαφέρονται για την Εκκλησία και για το μοναχισμό. Επικαλούνται μάλιστα και τις απόψεις ορισμένων αθεολογήτων θεολόγων και αποφαίνονται ότι οι αδελφότητες
βρίσκονται έξω από την Εκκλησία. Είναι παρεκκλησιαστικές και υπηρετούν δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα δε, επειδή στις μέρες μας πολύ έπιασε και πιάνει η κατηγορία παρακρατικός, δημιούργησαν αυτόν τον όρο παρεκκλησιαστικός. Έτσι οι δημοσιογράφοι, οι κουλτουριάριδες, οι ασεβείς και ανώμαλοι παρουσιάζονται ως υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, η οποία εμφανίζεται ότι κινδυνεύει από τους πιστούς με την ευσεβή και αγνή ζωή. Αλλά για ελάτε εδώ εσείς κύριοι, δεν μου λέτε γιατί ενοχλείστε τόσο πολύ από τις χριστιανικές αδελφότητες. Τι σας πειράζει ότι έχουν περιουσία και διαθέτουν συγκροτήματα? Πράγματι έχουν και αίθουσες και κατασκηνώσεις και οικοτροφία και βιβλιοπολία και τυπογραφία. Πώς τα απέκτησαν όμως? Μήπως έκλεψαν ή μήπως αδίκησαν? Είναι γνωστό πως οι περιουσίες των αδελφοτήτων δημιουργήθηκαν από την ανιδιοτέλεια και την αυταπάρνηση των μελών τους και τις προσφορές των ανθρώπων που εμπιστεύονται στις αδελφότητες πραγματικά τον οβολό τους. Τα ίδια τα μέλη ζουν μόνο με διατροφάς και σκεπάσματα. Κανένα δεν έχει προσωπική περιουσία και καταθέτουν όσοι είναι μισθωτοί όλο το μισθό τους μέχρι δεκάρας στο κοινό ταμείο. Ξέρετε, παραδείγματος χάριν, ότι ο αείμνηστος Τρεμπέλας έπαιρνε μισθό καθηγητού πανεπιστημίου, είχε μεγάλα έσοδα ο συγγραφέας τόσων βιβλίων και όμως πέθανε χωρίς έναν οβολό στην τσέπη του, χωρίς να αφήσει διαθήκη και περιουσία σε συγγενείς, διότι όλα τα έδινε στην αδελφότητα. Πάρτε έναν άλλο φτωχό συγγραφέα που έγραψε μερικά παραμύθια της Χαλιμάς και συγκρίνατε τι περιουσία έκανε και πού την άφησε. Ξέρετε ότι γνωστό δημοσιογραφικό συγκρότημα διαθέτει πολύ περισσότερη περιουσία από όλες τις αδελφότητες μαζί και ότι στο συγκρότημα όλα ανήκουν σε έναν, ενώ όλα των αδελφοτήτων δεν ανήκουν σε κανέναν. Μέσα στις αδελφότητες δεν θα δείτε κανέναν πλούσιο, κανέναν να καλοπερνά, κανέναν να ζει ιδιαίτερα και με διακρίσεις. Από αυτήν την άποψη δεν ξέρω πράγματι αν υπάρχουν στην Ελλάδα καλύτεροι κομμουνιστές από τα μέλη των χριστιανικών αδελφοτήτων. Τι σας ενοχλεί λοιπόν? Μήπως το ότι όλη αυτή η περιουσία εξυπηρετεί την Ιεραποστολή, τον αντιαιρετικό αγώνα, την οικοδομή των πιστών, το έργο του Κυρίου και της Εκκλησίας? Α, σας πειράζει που υπάρχουν αίθουσες και ακούγεται ο Λόγος του Θεού? Σας ενοχλεί που υπάρχουν τυπογραφία και διαδίδεται το μήνυμα του Ευαγγελίου? Οι δυνάμεις του κόσμου δηλαδή να έχουν τις αίθουσές τους, να έχουν τα τυπογραφία τους, αλλά η Εκκλησία να μην έχει. Μπράβο! Κατηγορείται έπειτα ότι οι αδελφότητες θέλουν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και εμπλέκονται στην πολιτική. Πρέπει να έχει κανείς απέραντη άγνοια της ιστορίας και της νοοτροπίας των αδελφοτήτων για να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Απεναντίας, κατηγορήθηκαν οι αδελφότητες διότι δεν έλαβαν μέρος στην πολιτική και μάλιστα με τα πολεμικά που είχαν τόσες δυνάμεις και τόσα άξια πρόσωπα που μπορούσαν να τα προωθήσουν και δεν το έκαναν. Ποτέ δεν φιλοδόξησαν να αποκτήσουν πολιτική εξουσία, ούτε επέτρεψαν σε κανέναν να τους χρησιμοποιήσει ως όργανα της πολιτικής των. Τα μέλη τους είναι ελεύθερα να ψηφίζουν ό,τι θέλουν, δεν έχουν δικαίωμα όμως να αναμίξουν την αδελφότητα στα κομματικά τους. Λοιπόν, τι άλλο έχετε να πείτε?
σας ενοχλούν οι χριστιανικές οργανώσεις και κινήσεις, διότι αντιδρούν στον πολιτικό γάμο, διαμαρτύρονται για τη διαφθορά και την αθεία που επισημοποιείται με νόμους, διότι αποδοκιμάζουν διάφορες αθεϊστικές οργανώσεις που καλλιεργούν τη διαφθορά, διότι καταπολεμούν την ομοφιλοφιλία, τις αμβλώσεις και τα όμοια. Α, γι' αυτό τις χαρακτηρίζεται αντιδραστικές και οπισθοδρομικές. Σας ενοχλεί ακόμη ότι τα μέλη τους ζουν με ευλάβεια και καθαρότητα, ότι κάνουν κατηχητικά κύκλους και καλλιεργούν το λαό να ζει χριστιανικά. Ομολογείτε δηλαδή ότι οι αδελφότητες είναι οι δυνάμεις εκείνες της Εκκλησίας, οι ζωτικές και ετοιμοκίνητες που προχωρούν και μάχονται εναντίον όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατάθεσή σας. Πηγαίνετε και να ξέρετε ότι όταν άνθρωποι αλειτούργητοι, άνθρωποι που βλασφημούν τον Χριστό, που θέλουν την Εκκλησία στο περιθώριο και το Ευαγγέλιο στο μουσείο, όταν άνθρωποι που υποστηρίζουν την άρνηση και εξυμνούν τους αρνητάς βάλουν κατά των αδελφοτήτων, να ξέρετε ότι το μόνο για το οποίο πονούμε είναι η κατάνδια τους. Για μας αποτελεί τιμή και αναγνώριση να μας εχθρεύονται οι εχθροί του Θεού, εκείνοι που αγωνίζονται να αλωτριώσουν τους ανθρώπους από την Ιερά Παράδοση. Τρίτος μάρτυρας κατηγορίας είναι δυστυχώς κάποιοι θεολόγοι και μοναχοί, κάποιοι ιερείς και επίσκοποι. Αλλά ο τίτλος και το αξίωμα δεν αποτελεί πάντοτε εγγύηση όταν δεν έχει αντίκρισμα στην πραγματικότητα, και στο θεολόγο και στον κληρικό αντίκρισμα είναι η θεολογική ζωή, ζωή προσευχής, ζωή εξομολογήσεως, μυστηριακή ζωή, ασκήσεως, ζωή πίστεως και αγάπης στον Κύριο. Αγάπης που να στοιχίζει, όχι τυπικά να ομολογώ ότι πιστεύω και είμαι χριστιανός, αλλά αυτή η ομολογία να μου στοιχίζει στη ζωή. Χωρίς αυτά ο θεολόγος καταντά μορολόγος. Για να δούμε λοιπόν τι είδους εκκλησιαστικοί άνδρες είναι οι κατήγοροι, τι ποιού, και μετά να δεχθούμε την κατηγορία. Πρόκειται όμως για θεολόγους χωρίς Θεό, για κληρικούς που πρόδωσαν την αποστολή τους, για πεπτοκότες και ρυψάσπιδες. Πολλοί από αυτούς ήταν κάποτε στις αδελφότητες. Οι αδελφότητες τους σημάζεψαν, τους σπούδασαν, τους ανέδειξαν, δεν πρόσεξαν όμως κάπου και έπεσαν. Αλλά αντί να μετανοήσουν και να αποσυρθούν ταπεινά ζητώντας το έλεος του Θεού, θέλησαν να δικαιώσουν τους εαυτούς τους και να εξουθενώσουν εκείνους που με την παρουσία τους και μόνο τους ελέγχουν. Ανοίγαγαν τις αδυναμίες τους σε αρετές και έγιναν ηγέτες καινοφανών ρευμάτων μέσα στην Εκκλησία. Έκαναν την πτώση τους θεολογία και τις βρωμιές τους ομολογία πίστεως. Είναι εκείνοι που συνοδοιπορούν με τη σύγχρονη φιλοσοφία του κόσμου και θοπεύουν τα πάθη του, νοθεύοντας τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και διαστρέφοντας τη σκέψη των πατέρων. Θεολόγοι που διακηρύττουν ότι επιτρέπεται οι νέοι να πορνεύουν, διότι η ειδονή του έρωτα αποτελεί πρόγευση της ειδονής, της θείας αγάπης και της συνουσίας με το Θεό. Θεολόγοι που υποτιμούν το πιδάλιο και τους ιερούς κανόνες και χρησιμοποιούν ανάρμοστους χαρακτηρισμούς εις βάρος τους. Και ακόμη, κληρικοί που αφήνουν την πνευματική τους διακονία και κάνουν το λαό πατέρα, το δημοκόπο, και τρέχουν στις πορείες για κοινωνικούς αγώνες. Όλοι αυτοί στρέφονται εναντίον των χριστιανικών αδελφοτήτων και τις κατηγορούν ότι αγνοούν την πατερική παράδοση, δεν έχουν ορθόδοξο φρόνημα και καλλιεργούν τον ευσεβισμό. Αλλά
τις κατηγορίες τους, τις ανατρέπει η ίδια η κοσμική ζωή τους και τα πλανεμένα λόγια τους. Αυτά που κάνετε και που διδάσκετε κύριοι είναι έτερον Ευαγγέλιον. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, και όποιος διδάσκει άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα έστω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πώς τολμάτε και παρουσιάζεστε να κρίνετε ανθρώπους που έχουν το Ευαγγέλιο κανόνα της ζωής τους και δίνουν τη ζωή τους για το Ευαγγέλιο? Η κατάθεσή σας είναι απαράδεκτη, απαράδεκτη, και οι κατηγορίες σας δεν πιάνουν. Να έρθει ο τέταρτος μάρτυρας κατηγορίας, παρακαλώ. Μπροστά σε αυτούς τους κατηγόρους σκύβω και τους φιλώ το χέρι. Είναι θεολόγοι εκλεκτοί, ιερείς και επίσκοποι, αγιασμένοι, μοναχοί ευλογημένοι. Τους βλέπεις και τους σέβεσαι. Η ζωή τους λάμπει, τα λόγια τους μοσχοβολούν. Κι όμως εκφράζονται και αυτοί εναντίον των χριστιανικών αδελφοτήτων. Γιατί, αν οι κατηγορίες των τριών προηγουμένων ομάδων ήταν ανάξιες λόγου και αποτελούσαν έπαινον μάλλον και κάφημα για τους πιστούς, για τα μέλη των αδελφοτήτων, η περίπτωση αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και πρέπει να την εξετάσουμε σοβαρά, διότι οι κατήγοροι απολάβουν πράγματι τιμής και υπολείψεως μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, και είναι κρίμα, πολύ πονό, που υπάρχουν τέτοια μέλη και τέτοιοι άνθρωποι στην εκκλησία που πολεμούν και αυτοί τις ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες. Από τη μελέτη του θέματος και από συζητήσεις μαζί τους διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι θύματα πολλών παραγόντων. Τους αναφέρω. Πρώτον, δεν γνωρίζουν καλά ούτε την ιστορία της εκκλησίας μας, ούτε τη μαρτυρία της γραφής, ούτε την ιστορία των αδελφοτήτων. Δεύτερον, είναι προκατηλημένοι και παρασύρονται από τις κατηγορίες των άλλων ομάδων. Χωρίς να ερευνήσουν, δίνουν πίστη στις συκοφαντικές φήμες κατά των αδελφοτήτων και έτσι γίνονται πολλές φορές αφελή όργανα ραδιούργων ανθρώπων. Τρίτον, υπερβάλλουν τα λάθη και τα σφάλματα των αδελφοτήτων, που φυσικά υπάρχουν, αλλά δεν έχουν τις διαστάσεις που αυτοί νομίζουν. Και ρωτώ τους σεβαστούς κατά πάντα κατηγόρους: μόνο οι αδελφότητες έκαναν και κάνουν λάθη? Δεν γίνονται λάθη μέσα στα μοναστήρια, μέσα στην επίσημη εκκλησία ακόμη? Προημερών έγραφαν οι εφημερίδες ότι σε κάποιο μοναστήρι μοναχός σκότωσε μοναχό για να το ληστέψει, και άλλοτε σε κάποια ενορία οι ιερείς πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στο θυσιαστήριο. Από αυτό όμως θα κρίνουμε την αγιότητα του κλήρου και του μοναχισμού της εκκλησίας? Από τα λάθη που κάνουν οι αδελφότητες, από αυτά θα τις κρίνουμε? Άνθρωποι υπάρχουν και σε αυτές, παιδιά του Αδάμ, με ατέλειες και αδυναμίες που δημιουργούν παροξισμούς μεταξύ τους, διασπάσεις που οδηγούν σε άστοχες ενέργειες, μερικές φορές σε εσφαλμένες προσπάθειες. Τα αναγνωρίζουν και μετανοούν για αυτά, αλλά ποιος μπορεί να κατηγορήσει μια αδελφότητα για ιδιοτέλεια, για εκμετάλλευση, για χριστεμπορία και θεοκαπηλεία, για αίρεση, για κακοδοξία? Στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός, διότι εδώ αγωνίζονται άνθρωποι αδιάβλητοι, θεοφοβούμενοι, άγιοι άνθρωποι που μπορούν να σταθούν όρθιοι μπροστά σε όλους και να μην βρει κανένας ψεγάδι πάνω τους. Δεν είναι αναμάρτητοι, αλλά με τη χάρη του Θεού ζουν και πολιτεύονται με αγαθή συνείδηση και προσφέρουν όλο τον εαυτό τους στο έργο του Θεού. Επιτρέπετε να τους καταδικάζετε και να τους χαρακτηρίζετε
ως παρεκκλησιαστικούς και εξωεκκλησιαστικούς, επιτρέπετε για τα ανθρώπινα λάθη που είναι αναπόφευκτα να τους βγάζετε έξω από την εκκλησία και όλο το έργο τους και όλη τη θυσία τους να τη χαρακτηρίζετε ότι είναι από κίνητρα που δεν έχουν σχέση με τον Χριστό και την εκκλησία. Έπειτα, Άγιοι Πατέρες και αξιότιμοι θεολόγοι, υποστηρίζεται ότι οι αδελφότητες οφείλουν την ίδρυσή τους σε δυτικά πρότυπα και δεν έχουν εκκλησιολογική βάση. Δεν βρίσκουν δηλαδή στήριγμα μέσα στην ιστορία της εκκλησίας. Δεν εντάσσονται ως σχήμα και ως θεσμός μέσα στην παράδοση της Ορθοδοξίας. Η κατηγορία αυτή, αν ίσχυε πράγματι, είναι βόμβα που θα ανατείναζε τις αδελφότητες στον αέρα. Δεν ισχύει όμως, απορρίπτεται και ανατρέπεται από όλους τους ειδικούς ερευνητάς και επιστήμονες, ιστορικούς και εκκλησιολόγους, οι οποίοι στα έργα τους δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για την ορθόδοξη καταγωγή και εξέλιξη των αδελφοτήτων. Παραπέμπω στο κλασικό σύγγραμμα του Νικοδήμου Μήλας «Εκκλησιαστικών δίκαιων», που διαβάζεται και σπουδάζεται σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες θεολογικές σχολές, επίσης και στις πολλές ιστορικές μελέτες που έγραψε ο πολυγραφότατος ιστορικός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Επίσης, παραπέμπω στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία του Ακαδημαϊκού των ημερών μας, καθηγητού κυρίου Καρμύρη, όπου δικαιώνεται απόλυτα η εκκλησιολογική βάση των αδελφοτήτων. Για μια συνοπτική δε αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση του ζητήματος, συστήνω τη μελέτη του πατρός Λεωνίδα Διαμαντοπούλου, που δημοσιεύθηκε πριν 10 χρόνια με τον τίτλο «Πρακτικά συνάξιος θεολόγων της αδελφότητος Σωτήρ», 1974. Ο θεσμός των ιεραποστολικών αδελφοτήτων βρίσκει στήριγμα όχι μόνο μέσα στην ιστορία της εκκλησίας μας, αλλά και στη μαρτυρία της Γραφής. Έπειτα, και μόνο ότι όλες οι ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες ιδρύθηκαν με την ευλογία της εκκλησίας και τελούν υπό την ευλογία της εκκλησίας, φανερώνει και αποδεικνύει ότι πράγματι έχουν εκκλησιολογική βάση. Εν τούτης, θέλω ιδιαίτερα να τονίσω εδώ ότι πρότυπα των οργανωμένων αδελφοτήτων των ημερών μας υπήρξαν οι πρωτοχριστιανικές αδελφότητες της Καινής Διαθήκης και των Αποστολικών Χρόνων, καθώς και τα μοναχικά κοινόβια που παρουσιάστηκαν αργότερα στην Εκκλησία και οργανώθηκαν από τους μεγάλους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας μας, όπως από το Μέγα Βασίλειο και άλλους. Δεν έχουν καμιά σχέση οι ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες με τις δυτικές αιρετικές κινήσεις που εμφανίστηκαν στο χώρο του παπισμού και του προτεσταντισμού. Αν υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, είναι εντελώς εξωτερικές και δευτερεύουσες και απάδει στην κοινή λογική, αλλά και στο κοινό αίσθημα της εντιμότητος, να τις χρησιμοποιήσουμε για να υπονομεύσουμε την ορθόδοξη μορφή και προέλευση των ορθοδόξων χριστιανικών αδελφοτήτων. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να καταρριφθεί αυτή η κατηγορία που φτάνει τα όρια της βλασφημίας, όταν δεν γίνεται από άγνοια, ο καλύτερος τρόπος είναι μία απλή αντιπαράθεση του χαρακτήρος των ορθοδόξων χριστιανικών αδελφοτήτων με το χαρακτήρα αυτών των αιρέσεων. Ισχυρίζεστε ότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με την προτεσταντική αίρεση του πιετισμού, ευσεβισμού, και χαρακτηρίζετε τα μέλη των αδελφοτήτων πιετιστάς, ευσεβιστάς. Αλλά για να δούμε ποια είναι τα γνωρίσματα των ευσεβιστών και τι κοινά στοιχεία έχουν με τις αδελφότητες. Σας διαβάζω από μελέτη σοβαρή
που έκανε αντίπαλος του πιετισμού τα χαρακτηριστικά των πιετιστών, ευσεβιστών, και σχολιάζω τη σχέση που είναι δυνατόν να έχουν με τους ορθοδόξους χριστιανούς των αδελφοτήτων. Πρώτον, οι πιετιστές αδιαφορούν για το δόγμα με το πρόσχημα της ευσεβίας. Αυτό σημαίνει ότι στις αδελφότητες δεν τους ενδιαφέρει αν είναι τριαδικός ο Θεός ή αν δεν είναι. Αν ο Χριστός είναι Θεός ή όχι. Αν είναι αϊπάρθενος η Παναγία ή όχι κλπ. Αρκεί να είναι καλοί άνθρωποι και να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Κι όμως οι άνθρωποι των αδελφοτήτων είναι εκείνοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα δόγματα, τα δογματικά θέματα, αυτοί είναι που κατατροπώνουν τους αιρετικούς, αυτοί είναι που διαμαρτύρονται πρώτοι όταν το δόγμα κινδυνεύει από κάποια παρέκκληση. Δεύτερον, περιφρονούν τα μυστήρια. Αλήθεια, είδατε πόσο περιφρονούν τα μυστήρια τα μέλη των αδελφοτήτων? Εξομολογούνται τακτικά, κοινωνούν συχνά, παρακολουθούν με ευλάβεια τη βάπτιση, το γάμο, προσέρχονται με φόβο Θεού στο μυστήριο της ιεροσύνης, προσέρχονται αγνοί στο γάμο, είναι πιετιστές. Τρίτον, δεν σέβονται τη λατρεία και την καθιστούν δούλοι στους τύπους της ευσεβίας. Αλλά οι αδελφότητες αναβίωσαν τη λατρευτική ζωή και ελευθέρωσαν τον αμαθή λαό από την τυπολατρεία. Δεν απορρίπτουν βέβαια τον τύπο, διότι ο τύπος χρειάζεται. Είναι το σχήμα με το οποίο δίνεται η αλήθεια, το περίβλημα με το οποίο διαφυλάσσεται η ουσία. Ο τύπος είναι το λαδικό, η ουσία είναι το λάδι. Εκείνο που έχει αξία είναι το λάδι, αλλά δεν πετάμε το λαδικό, διότι πού θα βάλουμε τότε το λάδι? Αυτός είναι ο ρόλος του τύπου και αυτή είναι η θέση των αδελφοτήτων, η θέση της Ορθοδοξίας. Τέταρτον, περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της Θείας Χάριτος. Οι χριστιανοί δηλαδή των αδελφοτήτων έχουν την ιδέα ότι μπορούν να σωθούν από τα δίκαια έργα τους, μπορούν να αγιάσουν με τις δικές τους προσπάθειες, χωρίς τη χάρη και το έλεος του Θεού. Δεν τρελάθηκε κανένας για να πει τέτοια πράγματα. Απεναντίας, όλοι έχουν τη συνέστηση ότι είναι αχρίοι δούλοι, ακόμη και όταν κάνουν όλα τα διατεταγμένα. Πέμπτον, έχουν τάση για μυστικισμό. Μόνο τέτοια τάση δεν έχουν οι αδελφότητες και είναι γνωστό σε όλους πόσο εξέρουν και πόσο υπηρετούν το κοινωνικό έργο και πως αρέσκονται να δείχνουν την πίστη τους με έργα αγάπης και όχι με στοχασμούς φιλοσοφικούς. Στους εχθρούς των αδελφοτήτων, σε κάποιους κουλτουριάριδες θεολόγους και ψευτομοναχούς μπορούμε να βρούμε μυστικιστική νοοτροπία. Στις αδελφότητες όχι. Έκτο, ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τους άλλους και καταδικάζουν τους άλλους ως αμαρτωλούς. Ποιοι? Οι ιεραπόστολοι των αδελφοτήτων που κηρύττουν, κατηχούν, γράφουν, ξενυχτούν δίπλα στις πληγωμένες από την αμαρτία ψυχές και προσεύχονται να οδηγήσει ο Θεός τα βήματά τους στα πλανεμένα του πρόβατα για να τα βοηθήσουν, να βρουν τη χάρη και την αλήθεια, να μπουν στην εκκλησία. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Ξέρουν τι λένε αυτοί που κατηγορούν τις αδελφότητες για ευσεβισμό? Και πως ξεστομίζουν μια τόσο φοβερή συκοφαντία, λίγο πολύ ότι είναι αιρετική, με τέτοια επιπολαιότητα? Έχουν κι άλλα γνωρίσματα οι ευσεβιστές, αλλά σταματώ, διότι δεν αξίζει κανείς να τα συζητά. Πιστεύω όμως ότι θα έχουν τουλάχιστον προβληματιστεί οι σεβαστοί μας κατήγοροι για τα όσα ανεύθυνα και εγκληματικά λέγονται εις βάρος των ορθοδόξων χριστιανικών αδελφοτήτων. Και τώρα είναι η σειρά των μαρτύρων υπερασπίσεως. Πρώτος μάρτυρας που παρουσιάζεται υπέρ των αδελφοτήτων είναι ο λαός του Θεού,
ο κόσμος της χάριτος, οι ευλογημένοι χριστιανοί που εκκλησιάζονται, εξομολογούνται, κοινωνούν, διαβάζουν την Αγία Γραφή και αγαπούν την Εκκλησία. Ναι, αυτός ο λαός σέβεται το έργο των χριστιανικών αδελφοτήτων, τιμά τους υπευθύνους τους και συμπαραστέκεται στον αγώνα τους. Προσφέρει την περιουσία του, αλλά προσφέρει και την καρδιά του. Απόδειξη ότι οι αδελφότητες, χωρίς προϋπολογισμούς, χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, χωρίς βοήθεια και ενίσχυση από κανέναν, αυξήθηκαν και αναπτύχθηκαν χάρις στην αγάπη αυτού του λαού. Και ακόμη, ο λαός αυτός προσφέρει στις αδελφότητες ό,τι πολυτιμότερο έχει, τα παιδιά του. Χρόνια τώρα διδάσκαλος του Ευαγγελίου σε αδελφότητα, έχω δει πολλές φορές γονείς να παραδίδουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στα χέρια μας και να μας παρακαλούν με δάκρυα να τα ασφαλίσουμε από τους κινδύνους του κόσμου, να τα κατηχήσουμε, να τα κάνουμε σωστούς ανθρώπους για να γίνουν σπουδαίοι οικογενειάρχες, σωστά μέλη στην κοινωνία. Και ακόμη πολλοί χαρίζουν τα παιδιά τους να αφιερωθούν στην Εκκλησία και τα παραδίδουν στις αδελφότητες. Επαναλαμβάνεται για αυτούς εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος για τους Θεσσαλονίκης. Εαυτούς έδωκαν πρώτον το Κυρίο και ημίν, δηλαδή της Αποστόλης. Άνθρωποι μορφωμένοι, αμόρφωτοι, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, εφοδιασμένοι με το χρίσμα του Πνεύματος που ξέρει να ξεχωρίζει το γνήσιο από το κάλπικο, το αληθινό από το ψεύτικο, εμπιστεύονται τον εαυτό τους και το θέμα της σωτηρίας τους στις αδελφότητες, διότι αναγνωρίζουν ότι οι αδελφότητες επιτελούν έργον Θεού, διότι βλέπουν στις αδελφότητες εκκλησία, ζωντανή εκκλησία, μαχωμένη εκκλησία. Δεν ξεχωρίζουν τις αδελφότητες από την εκκλησία. Δεύτερος μάρτυρας υπερασπίσεως είναι άνθρωποι των γραμμάτων, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, δόκιμοι συγγραφείς και διανοούμενοι, εκλεκτοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι γνωρίζουν τα της Εκκλησίας, έχουν γεύση πνευματική, ξέρουν από λόγο Θεού. Αυτοί υπερμαχούν για την προσφορά των αδελφοτήτων. Ακόμη και στο εξωτερικό, ξένοι, διακεκριμένοι επιστήμονες που παρακολουθούν την νεότερη εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος σε ειδικές μελέτες και διατριβές, εκτιμούν υπεύθυνα ότι αν σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μία πνευματική αναγέννηση, μία ανανέωση της παραδόσεως, αυτό οφείλεται στο έργο των χριστιανικών αδελφοτήτων. Επίσης, εδώ στην πατρίδα μας, σε ειδική σύναξη, εκλεκτοί επιστήμονες ομολόγησαν ότι οι αδελφότητες αποτελούν το αγνότερο και ζωτικότερο μέρος της Εκκλησίας. Σπουδαίοι δημοσιογράφοι έγραψαν άρθρα πύρινα εναντίον συναδέλφων τους δημοσιογράφων που κατηγορούν τις αδελφότητες. Τους κάλεσαν σε διάλογο και σε αναμέτρηση και τους ταπείνωσαν. Τρίτος μάρτυρας υπερασπίσεως είναι άξιοι θεολόγοι, περίφημοι μοναχοί, σεβάσμοι ιερείς και επίσκοποι που καταθέτουν τη μεγάλη τους εκτίμηση και το εγκόμιό τους για τις αδελφότητες. Προμηνών αναπαύθηκε ένας από τους αγωνιστάς θεολόγους της μαχωμένης θεολογίας, ο Βασίλειος Μουστάκης. Δεν ανήκε σε αδελφότητες, αλλά ευεργετημένος από τις αδελφότητες, το θεώρησε χρέος του να απαντήσει στις ασύστολες κατηγορίες εναντίον τους. Από το εμπνευσμένο του άρθρο σας διαβάζω, αγαπητοί μου, ορισμένα αποσπάσματα για να κάνουμε έτσι ένα μνημόσυνο στον αείμνηστο αγωνιστή αδελφό μας. Γράφει: είναι βάναυσος και αυθαίρετος συλλογισμός ότι οι ιδιωτικές θρησκευτικές οργανώσεις δρούν έξω από την ευθύνη και την επίβλεψη της ποιμενούσης Εκκλησίας. Για εκείνον που βλέπει τα πράγματα όχι με βάναυσο γεωμετρισμό,
αλλά βαθιά και με γνώση της φυσιολογίας του μυστικού σώματος, οι ιδιωτικές οργανώσεις είναι ο ζωτικός χυμός της εσωτερικής λειτουργίας αυτού του μυστικού οργανισμού που λέγεται Εκκλησία. Ένας ανανεωτικός χυμός που κυκλοφορεί παντού και τον οποίο δεν επιτρέπεται να εμποδίζει η ιεραρχία, αλλά απέναντίας επιβάλλεται να τον διευκολύνει ώστε να διαποτίζει όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα του συνόλου της Εκκλησίας. Σε εκείνους που κατηγορούν τις αδελφότητες ότι αρπάζουν τα μέλη από την Εκκλησία και μοιάζουν με τους κλέφτες των προβάτων, ο αείμνηστος Βασίλης Μουστάκης απαντά: «Αγαπητέ αδελφέ, τι λέτε? Ποιοι είναι οι κλέπτες των προβάτων? Οι εργάτες, οι μαχητές, οι κήρυκες, οι ευαγγελιστές, οι διδάσκαλοι που φέρουν τα πλανεμένα πρόβατα στη μάνδρα του Χριστού? Από ποιους τα κλέβουν? Αυτά ακριβώς τα κλεμμένα πρόβατα είναι η ανθυρά τάξη της Εκκλησίας μας. Αυτά καμαρώνουν οι άγγελοι σκύβοντας από τον ουρανό και κοιτάζοντας την Ελλάδα. Αυτά τα κλεμμένα πρόβατα είναι οι αγνοί χριστιανοί, οι συγκομιδοί της χάριτος. Αν εκλάπησαν από κάποιον, αυτός ο κάποιος δεν είναι η Εκκλησία, της οποίας αποτελούν το σέμνομα και τη δόξα, αλλά ο εχθρός της Εκκλησίας, ο Σατανάς». Και καταλήγει ο αείμνηστος με ψυχικό πόνο: «Ο Σατανάς τέτοιες ευκαιρίες περιμένει για να αντιθεί ως άγγελος φωτός και να ανοίξει πραγματικά ρήγματα στο ένα σώμα του Χριστού, παρασύροντας απ' εδώ και απ' εκεί τις ψυχές εν ονόματι της Εκκλησίας στην καταστροφή τους». Βαρισίμαντη υπέρ των αδελφοτήτων είναι η μαρτυρία του αειμνίστου ηγουμένου της Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους, πατρός Γαβριήλ, ο οποίος επί μισό αιώνα υπήρξε το σήμα κατά τεθέν η έκφραση και η πνοή του Αγίου Όρους. Τα μοναστήρια, έλεγε, αποτελούν τα φυλάκια της πίστεως έξω από τις πόλεις, ενώ οι χριστιανικές αδελφότητες είναι τα κάστρα που δίνουν τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας μέσα σε αυτές. Είναι δύο μέτωπα του ιδίου αγώνα. Και συνιστούσε ο σεβάσμιος γέροντας να συνεργάζονται με αγάπη και αδελφοσύνη. Αλλά και ο πατήρ Χριστοφόρος Καλύβας, που τον θεωρούσαν πολύ ως εχθρό των αδελφοτήτων, επειδή σε κάποιο βιβλίο του διαφωνεί με την τακτική της αδελφότητος Ζωή, δημοσίευσε τελευταία μία σειρά άρθρων στον Ορθόδοξο Τύπο, στα οποία υπερασπίζεται με μοναδικό σθένος τη θέση και το έργο των αδελφοτήτων μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, πολλοί, πάρα πολλοί επίσκοποι ευλογούν και εγκομιάζουν τις αδελφότητες και έγραψαν και γράφουν πάντοτε επένους για το έργο τους και για την προσφορά τους, που δεν έχω χρόνο να διαβάσω τις γνώμεις των και τις κρίσεις των. Ο τέταρτος μάρτυρας υπερασπίσεως είναι ο σπουδαιότερος από όλους, διότι είναι ο αρμοδιότερος να κρίνει τις αδελφότητες. Είναι η επίσημη Εκκλησία με τους ηγέτες της, αρχιερείς, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες και με τις συνόδους της. Καταρχάς, όλες οι αδελφότητες ιδρύθηκαν με την έγκριση της Εκκλησίας. Έπειτα, το σύνολό τους μέχρι σήμερα, οι επίσημες εκκλησιαστικές αρχές ευλόγησαν, δικαίωσαν και εξήραν το έργο των αδελφοτήτων. Τις περιέβαλαν με αγάπη και ευγνωμοσύνη και συνεργάστηκαν στενά μαζί τους. Δύο φορές στο παρελθόν, πριν 50 χρόνια, συνήλθε η ιεραρχία για να εκδικάσει κατηγορίες εναντίον της τότε αδελφότητος η Ζωή. Και η απόφαση που εξέδωκε ομόφωνα η ιεραρχία και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο συνάξεις ήταν ύμνος και εγκόμιο για την αδελφότητα Ζωή
και για την προσφορά της. Την προσφορά της στην κοινωνία, στην πατρίδα, στην εκκλησία. Προσφορά για τη σωτηρία και την καλλιέργεια των πιστών. Πλήθος αρχιερέων και αρχιεπισκόπων χρησιμοποίησαν για το πνευματικό έργο της Εκκλησίας ως ιεροκήρυκες, θεολόγους και κληρικούς από τις αδελφότητες που υπήρχαν. Ανοίξτε τα βιβλία της Εκκλησίας και δέστε μισό αιώνα ποιοι είναι οι ιεροκήρυκες σ' όλη την Εκκλησία της Ελλάδος. Από πού προέρχονται? Από τις αδελφότητες. Και όχι μόνο στο κηρυκτικό, αλλά και στο ποιμαντικό και στο φιλανθρωπικό και στο κατηχητικό και στο αντιαιρετικό έργο της Εκκλησίας, πολλοί αρχιερείς ζητούσαν εργάτες και συνεργάτες από τις αδελφότητες και παρέδιδαν τα πάντα εν λευκό στα χέρια των εργατών που ανήκαν στις αδελφότητες. Από τότε που ιδρύθηκαν οι αδελφότητες, όλοι οι αρχιεπίσκοποι, ο αείμνηστος Θεόκλητος, ο αείμνηστος Μελέτιος Μεταξάκης που έγινε κατόπιν πατριάρχης, ο αείμνηστος Χρυσόστομος, ο Παπαδόπουλος που ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου στην εκκλησιαστική ιστορία που ανέφερα, ο αείμνηστος Χρύσανθος, ο Αποτραπεζούντος, ο αείμνηστος Σπυρίδων αναγνώρισαν τις αδελφότητες και συνεργάστηκαν μαζί τους. Αλλά και τα πατριαρχεία επίσης τίμησαν, συνεχάρισαν και έστειλαν εγκυκλίους υπέρ των αδελφοτήτων. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ως εκπρόσωπό του στα διάφορα εκκλησιαστικά συνέδρια είχε ορίσει τον αείμνηστο Παναγιώτη Τρεμπέλα που ανήκε στην αδελφότητα στην αρχή Ζωή και μετά Σωτήρ. Το δε Οικουμενικό Πατριαρχείο, η κεφαλή της Ορθοδοξίας μας, κατ' επανάληψη, όχι προφορικά αλλά γραπτά και με επίσημα έγγραφα, εξήμνησε τις αδελφότητες και μάλιστα τις ευχαρίστησε για τη διακονία τους στην Εκκλησία. Να, έχω στα χέρια μου γράμμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την αδελφότητα Σωτήρ για την έκδοση του κειμένου της Καινής Διαθήκης που έκανε η αδελφότητα το 1963. Σας το διαβάζω. Γνωρίζοντες απαντητικός ότι προφρόνως παρεσχέθη ζητηθήσα ως άνω άδεια, συγχαίρομεν εγκαρδίως τη αδελφότητη ο Σωτήρ, διώσα καθόλου μεταθρησκευτικού ζήλου και αγάπης προς την Αγίαν Εκκλησίαν εργάζεται εν το πεδίο της θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως του ευσεβούς πληρώματος και ιδιαιτέρως δια την αναλαμβανωμένη επανέκδοση του πατριαρχικού κειμένου της Καινής Διαθήκης προς ευρυτέραν του εναυτή θείου λόγου ανάγνωση και διάδοση και τα κράτιστα ετούμεθα παραθεού ου η χάρις και το άπειρον έλεος ή μεταπάντων. Παρόμοια γράφει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προς τον αείμνηστο Τρεμπέλα για τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης το 1967. Τα ίδια και προς την αδελφότητα της Ζωής. Και δεν είναι ένα και δύο μόνον αυτά τα ντοκουμέντα, αλλά δεκάδες επιστολές και αποφάσεις και ευλογίες προς τις αδελφότητες. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδελφοί μου? Ότι η επίσημη Εκκλησία μαρτυρεί και καταθέτει ότι οι αδελφότητες βρίσκονται μέσα στους κόρπους της και μάλιστα άμεσα συνεργάτες της. Είναι μάχημες, δυναμικές, αναγνωρισμένες μονάδες. Οι αδελφότητες αποτελούν τα χέρια της, τα πόδια της, τη δύναμή της, τα μάτια της. Πού είναι όλοι εκείνοι που τις κατηγορούν για παρεκκλησιαστικές και εξωεκκλησιαστικές? Αν είναι ο κόσμος που βρίσκεται μακριά από την Εκκλησία, ας κοιτάξει τη δουλειά του. Αν είναι οι δημοσιογράφοι, οι άθεοι και οι ασεβείς κουλτουριάριδες, καταλαβαίνουμε πολύ καλά γιατί το κάνουν. Ξέρουν ότι στις αδελφότητες βρίσκεται η ζωντανή Εκκλησία, εκεί που καλλιεργούνται οι ψυχές με λόγο Θεού, που οδηγούνται στη χάρη
Εκεί βρίσκεται ο μεγάλος εχθρός τους και ο ισχυρός αντίπαλός τους. Γι' αυτό τις πολεμούν. Ξέρουν πολύ καλά τι τους καίει. Αν όμως είναι θεολόγοι και κληρικοί, τότε θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να καθίσουν αυτοί στο εδόλιο του κατηγορουμένου και να ελεγχθούν αυστηρά, διότι προσβάλλοντας τις αδελφότητες προσβάλλουν έμεσα την ίδια την Εκκλησία που τις ευλόγησε και τις ανέδειξε. Τι είναι αυτά που λέτε και που γράφετε, Κύριοι, όταν όλη η Εκκλησία, όλη η Ιεραρχία, όλοι οι Οικουμενικοί Πατριάρχες εγκομιάζουν τις αδελφότητες και τις χρησιμοποιούν ως στελέχη τους στο πνευματικό έργο? Ποιοι είστε εσείς που τολμάτε να τις χαρακτηρίζετε ότι είναι αιρετικοί προτεστάντες εξωεκκλησιαστικοί παρεκκλησιαστικοί? Έτσι, απέναντι σε κάθε μάρτυρα κατηγορίας στάθηκε και ένας αξιόπιστος και σπουδαιότερος μάρτυρας υπερασπίσεως που εξουδετέρωσε κάθε κατηγορία. Στον ανώνυμο όχλο ήλθε σε αντιπαράθεση ο ευσεβής λαός, στον κόσμο της θολοκουλτούρας οι άνθρωποι της υγιούς διανοήσεως, στους ξεπεσμένους θεολόγους και κληρικούς οι αληθινοί θεολόγοι και κληρικοί, στους προκατηλημένους τέλος και αδαείς πλην σεβαστούς και ευσεβείς μοναχούς, ιερείς και θεολόγοι, ήρθε σε αντιπαράθεση η επίσημη Εκκλησία, η οποία με την κατάθεσή της συντρίβει και κονιορτοποιεί κάθε αμφισβήτηση. Μένει τώρα να ακούσουμε την απολογία του κατηγορουμένου. Τι έχουν να πούν οι αδελφότητες? Οι ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες, αντί για άλλη απολογία, έχουν να μας παρουσιάσουν το σεμνό και μεγάλο έργο τους. «Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς», λέει ο Κύριος. Και για τις αδελφότητες, οι καρποί τους αποτελούν την καλύτερη σύσταση. Πρώτος καρπός τους είναι η κατήχηση και το κήρυγμα. Μετά την απελευθέρωση του 1821, τα πράγματα στον τόπο μας ήταν θλιβερά. Ξέρουμε ποια ήταν η κατάσταση. Άγνοια, αμάθεια, προλήψεις, δισεδαιμονίες. Σε αυτά όμως προστίθενται και άλλα. Εισραίουν τα κακά στοιχεία από την Ευρώπη. Η αθεία, η απιστία, η μασονία και όλα τα κακά όργανα και οι σκοτεινές δυνάμεις του διαβόλου εισόρμησαν στην πατρίδα μας, στη ράχη των ψαρών, η οποία μπορεί να είχε ελευθερωθεί από τους Τούρκους, αλλά κινδύνευε να σκλαβωθεί σε άλλους κατακτητάς που θα ήταν χειρότεροι και από τους Τούρκους. Μέσα σε αυτήν την αθλειότητα οι αδελφότητες ανέλαβαν το σκληρό έργο της πνευματικής καλλιεργίας του λαού. Λαϊκοί και κληρικοί πήραν το αποστολικό ραβδί και από χωριό σε χωριό, από σπίτι σε σπίτι, από ψυχή σε ψυχή, χωρίς μέσα και ανέσεις, με μόνο μισθό αυτόν που χορηγεί ο Παύλος, διατροφάς και σκεπάσματα, γύρισαν την Ελλάδα και κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμά τους αναγέννησε ψυχές, οδήγησε αμαρτωλούς στη μετάνοια, έφερε δάκρυα μετανοίας, κρασί για να χαρούν και να γιορτάσουν οι άγγελοι και εξασφάλισε μες στις καρδιές των ανθρώπων μια θέση για τον περιφρονημένο και διωγμένο Ιησού. Αλλά δεν περιορίστηκαν μόνο στο προφορικό κήρυγμα, χρησιμοποίησαν και το γραπτό λόγο. Χιλιάδες είναι τα φυλάδια και τα περιοδικά που κυκλοφόρησαν οι αδελφότητες για να διαδώσουν την αλήθεια του Χριστού στον ελληνικό λαό. Και μαζί με αυτά πόσα βιβλία ερμηνευτικά, απολογητικά, επικοδομητικά, διηγήματα, βιβλία για την αγνότητα των νέων, ύμνους που έθρεψαν και στήριξαν τις ψυχές με το Λόγο του Θεού. Βέβαια
Μπορεί κανείς να πει ότι δεν έκαναν πατερικές εκδόσεις. Δεν ήταν όμως τότε τόσο εύκολες οι εκδόσεις όπως είναι σήμερα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι υποτίμησαν τους πατέρας, όταν και πατερικές εκδόσεις έχουν να παρουσιάσουν οι αδελφότητες, και μάλιστα τα ερμηνευτικά υπομνήματα του Τρεμπέλα, που τι είναι άλλο, η ερμηνευτική των πατέρων. Το σπουδαιότερο όμως απ' όλα σε αυτόν τον τομέα υπήρξε, αγαπητοί μου, η έκδοση της Αγίας Γραφής Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Σπάνια μπορούσε να βρει κάποιος εκείνα τα χρόνια ένα ιερό κείμενο, και δύσκολα μπορούσε να το αποκτήσει, διότι στήχιζε πανάκριβα. Χάρη στις αδελφότητες όμως, η Παλιά και Καινή Διαθήκη κυκλοφόρησε σε αλλεπάλληλες εκδόσεις με ελάχιστη τιμή και μπήκε σε όλα τα σπίτια. Τελευταία μάλιστα κυκλοφόρησε και με μεταφράσεις που εγκρίθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ιερά Σύνοδο. Χωρίς τις εκδόσεις της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, από τις αδελφότητες ήταν αναγκασμένοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να καταφεύγουν στη Βιβλική Εταιρεία και να παίρνουν από εκεί το κείμενο. Και ήταν αυτό και ντροπή και επικίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό η πίστη μας και η παράδοσή μας ανανεώθηκαν. Ο λαός φωτίστηκε και η πατρίδα μας έζησε μία πνευματική αναγέννηση. Μέχρι και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κηρυκτικού έργου, γραπτού και προφορικού, το αναλαμβάνουν οι αδελφότητες με τις ομιλίες, τα καθηγητικά, τους κύκλους που κάνουν και με τα έντυπα και βιβλία που εκδίδουν. Τα αποτελέσματα φαίνονται στη μετάνοια και στην ευσέβεια τόσων ανθρώπων που σώθηκαν κυριολεκτικά από την πλάνη και την αμαρτία. Μία ευσέβεια την οποία χαρακτηρίζουν ευσεβισμό όσοι δεν αντέχουν την αγνότητα και την εγκράτεια και θέλουν να πηγαίνουν το πρωί στην εκκλησία, αλλά το βράδυ να μυθούν και να χορεύουν και στα νυχτερινά κέντρα, να έχουν το κομποσχήνι τους αλλά να καπνίζουν και το πουρο τους. Αυτή όμως είναι μια σατανική θεωρία που οδηγεί στην αίρεση του νικολαϊτισμού, ενώ η ευσέβεια των αδελφοτήτων είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Δεύτερος καρπός των αδελφοτήτων είναι η ενσυνείδητη και ενπνεύματη λατρεία, την οποία καλλιέργησαν και καλλιεργούν οι αδελφότητες. Νομίζουν οι πολέμοι των αδελφοτήτων ότι μόλις τώρα, με το νέο ρεύμα της ρωσικής μάλιστα θεολογίας και με τα βιβλία των Ρώσων θεολόγων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά, πολλά από τα οποία, το τονίζω, πολλά, όχι όλα, πολλά από τα οποία είναι σαφώς αιρετικά οριγενιστικά, οριγενίζουν. Νομίζουν λοιπόν ότι τώρα αναβιώνει η λατρευτική ζωή στην Ελλάδα και κατηγορούν τις αδελφότητες ότι αυτές περιόρισαν και μείωσαν την ορθόδοξη λατρεία. Λάθος. Απεναντίας, οι αδελφότητες καλλιέργησαν από την πρώτη αρχή τους τη λατρευτική ζωή και έμαθαν στους νεοέλληνες να συμμετέχουν συνειδητά στις ιερές ακολουθίες και να λατρεύουν πνευματικά και όχι τυπικά το Θεό, χωρίς να αποκοπούν από την Εκκλησία, χωρίς να πάψουν να μνημονεύουν το όνομα του Οικείου Αρχιερέως, χωρίς να εμπήξουν ιδιαίτερο θυσιαστήριο και να δημιουργήσουν ιδιαίτερη Εκκλησία. Όχι, μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία καλλιέργησαν τη λατρεία με τις ιδιαίτερες λειτουργίες και ακολουθίες, στις οποίες πράγματι ένιωσαν οι πιστοί το μεγαλείο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, όπως το έχει στη λατρεία της. Απόδειξη ότι από αδελφότητες πήραν οι άνθρωποι πρώτη φορά στα χέρια τους το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, και μάλιστα πολλές φορές μεταφρασμένο στην απλή γλώσσα. Ο δε αείμνηστος Τρεμπέλας, καθηγητής της λειτουργικής, άνθρωπος των αδελφοτήτων, πήρε βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για ένα λειτουργικό του έργο, τις Τρεις Λειτουργίες. Επίσης είναι αυτός που πρώτος εξέδωκε την Ορθόδοξη Υμνολογία. Εξάλλου,
όσοι συνδέονται με αδελφότητες μπορούν να καταθέσουν, πόσες ευκαιρίες λατρείας προσφέρουν στα μέλη τους, τι αγρυπνίες, τι εσπερινούς, τι έκτακτες θείες λειτουργίες απολαμβάνουν. Αλλά φτάνει ένα μόνο να πω για να δείξω την πολύτιμη συμβολή των αδελφοτήτων στην ορθόδοξη λατρευτική ζωή. Δεν μου λέτε, παρακαλώ, ποιες είναι οι σπουδαιότερες πράξεις στη λατρεία? Η προσευχή, η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία. Ακριβώς σε αυτά τα τρία παροτρύνουν ιδιαίτερα τους πιστούς οι αδελφότητες και αποτελούν γνώρισμα των μελών τους ότι και στην προσευχή προσκαρτερούν αλλά και εξομολογούνται τακτικά και κοινωνούν συχνά των αχράντων μυστηρίων. Ειδικά η καθιέρωση της συχνής θείας κοινωνίας οφείλεται αποκλειστικά στις αδελφότητες. Πράγματι, επί αιώνες, μετά την παρακμή του Βυζαντίου και με την αμάθεια της τουρκοκρατίας, οι χριστιανοί είχαν περιοριστεί να κοινωνούν μόνον 4 φορές το χρόνο, στις μεγάλες γιορτές. Και μάλιστα, για να κοινωνήσουν έπρεπε να νηστέψουν 3 μέρες από λάδι, 7 από ψάρι και 10 από κρέας. Έτσι, η Θεία Κοινωνία, που είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του χριστιανού, έγινε τρόποντινά απαγορευμένο είδος. Πολυτέλεια για ορισμένους, μόνο για τους κληρικούς. Εν τούτης, αυτή η διάταξη δεν υπήρχε σε κανένα μέρος της Αγίας Γραφής, σε κανέναν πατέρα της Εκκλησίας, σε κανέναν κανόνα, σε καμιά θεία λειτουργία. Και η Αγία Γραφή και οι πατέρες και τα ίδια τα κείμενα της θείας λειτουργίας και από όλους τους κανόνας φαίνεται η ορθόδοξη παράδοση, η συχνή θεία κοινωνία. Η διάταξη για τη θεία κοινωνία είναι ότι ο χριστιανός που τηρεί όλες τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστή κλπ, εκτός αν εμποδίζεται για λόγους υγείας, μπορεί να κοινωνεί κάθε φορά που γίνεται θεία λειτουργία χωρίς άλλη νηστεία, εφόσον βέβαια δεν έχει πνευματικό κόλλημα. Έτσι, το 1751, μια ομάδα Αγίων Μοναχών στο Άγιον Όρος, θέλοντας να καταργήσει εκείνη την ασεβή και απαράδεκτη παράδοση που απογόρευε τη συχνή θεία κοινωνία, έκανε ένα κίνημα. Ένα κίνημα που έμεινε στην ιστορία ως κίνημα των κολυβάδων. Παρατσούκλι δώσανε στους Αγίους ανθρώπους. Το κίνημα βρήκε ανταπόκριση από όλους τους εκλεκτούς και ευσεβείς άνδρες που ζήτησαν ανανέωση της παραδόσεως, συχνή θεία κοινωνία και ζωντανή λατρεία. Μεταξύ των άλλων ήταν σε αυτούς ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, επίσκοπος Κορίνθου, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Νεόφυτος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Αθανάσιος Πάριος, μοναχοί, ιερομόναχοι και λαϊκός, να, μια αδελφότητα, ο Αθανάσιος Πάριος, ο διδάσκαλος του γένους και άλλοι. Δυστυχώς όμως, οι αντίθετοι υπερίσχυσαν και ανάγκασαν τους κολυβάδες να εγκαταλείψουν το Άγιον Όρος. Στους καινούριους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν οι Άγιοι εκείνοι μοναχοί, προσπάθησαν να δημιουργήσουν πνευματικές εστίες και να συστήσουν τη συχνή θεία κοινωνία, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Το κατόρθωμα αυτό το χρωστούμε στις χριστιανικές αδελφότητες, οι οποίες αγωνίστηκαν με κηρύγματα, με μελέτες, με το παράδειγμά τους, για να μπορούμε εμείς σήμερα απρόσκοπα να μεταλαμβάνουμε τακτικά τα άχραντα μυστήρια. Αλλά οι καρποί των αδελφοτήτων είναι ακόμη πολλοί. Χάρη σε αυτές δημιουργήθηκαν χριστιανικές οικογένειες, πυρήνες υγιείς και ζωτικοί για μια χριστιανική κοινωνία που έκαναν τα σπίτια τους κατοίκων εκκλησίες. Μέσα από τις αδελφότητες ξεπήδησαν μέλη εκλεκτά στην κοινωνία που διέπρεψαν σε όλους τους τομείς και διακρίθηκαν για την ευσυνειδησία και το ήθος τους. Στο ελεύθερο επάγγελμα, στο στρατό, στις επιστήμες,
στην εκπαίδευση συναντάς ανθρώπους ευλογημένους που η παρουσία τους προβληματίζει τους άλλους και είναι ευωδία Χριστού στο περιβάλλον τους. Βρίσκεσαι σε ένα σύλλογο καθηγητών γυμνασίου ή λυκείου, παραδείγματος χάριν, όπου πολλοί πολεμούν την πίστη, το θρησκευτικό μάθημα, τον εκκλησιασμό, και συμβαίνει πολλές φορές ό,τι τραγικό να συντάσσεται μαζί τους και ο ίδιος ο θεολόγος, παρακαλώ, και βλέπεις να διαφωνούν και να αντιστέκονται. Ποιοι, παρακαλώ? Ο μαθηματικός, η φυσικός, ο φιλόλογος, καθηγητέ άλλων ειδικοτήτων. Γιατί ή πώς είναι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από χριστιανικές αδελφότητες και καλλιεργήθηκαν και γνωρίζουν την αξία και του εκκλησιασμού και του μαθήματος των θρησκευτικών, την αξία και τη δύναμη του Ευαγγελίου στη ζωή των μαθητών, και είναι υπερασπιστέ και ομολογητέ, υπερμαχούν της πίστεως. Είναι οι άνθρωποι που γαλοχήθηκαν από τις αδελφότητες. Εκεί όμως που οι αδελφότητες έδωσαν πράγματι τον εαυτό τους είναι η Εκκλησία. Έτσι, ένας σεβαστός αριθμός κληρικών, εκλεκτών κληρικών που ιερουργούν σήμερα το θυσιαστήριο, ιερείς και αρχιερείς, προέρχονται από τις αδελφότητες. Πολλοί είναι επίσης οι μοναχοί που οφείλουν το πνευματικό τους ξεκίνημα σε κάποια αδελφότητα. Άλλο αν μερικοί από αυτούς έγιναν επιλύσμονες και αγνώμονες και στρέφουν τώρα την πτέρνα εναντίον των αδελφοτήτων. Είναι γεγονός ότι τα μοναστήρια επανδρώθηκαν με τη συμβουλή των αδελφοτήτων που καλλιέργησαν μέσα στις ψυχές των νέων την πίστη, την αγάπη στο Θεό, την αγάπη στον παρθενικό βίο και τον πόθο της σωτηρίας. Στην εξωτερική ιεραποστολή τέλος, όλοι σχεδόν οι ιεραπόστολοι που έχει η Ορθοδοξία είναι μέλη αδελφοτήτων. Ο πρώτος ιεραπόστολος που πήγε στην Ουγκάντα, ο αείμνηστος πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ανήκε στην αδελφότητα Ζωή. Σήμερα εκεί βρίσκεται ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης από αδελφότητα, στο Ζαΐρ ο πατήρ Κοσμάς Ασλανίδης από αδελφότητα, στην Κορέα ο πατήρ Σπυρίδων Τράμπας από αδελφότητα. Έτσι τα ίδια τα πράγματα αποδεικνύουν ποιο είναι το έργο και ποια είναι η προσφορά των χριστιανικών αδελφοτήτων που σήμερα διώκονται, συκοφαντούνται, βάλλονται από παντού. Νομίζω, αγαπητοί μου ένορκοι δικαστέ και κριτέ των αδελφοτήτων, ότι ύστερα από όλα όσα ακούσατε μπορείτε να βγάλετε τίμια και ειλικρινά την απόφασή σας. Βάλτε, επαναλαμβάνω, το χέρι στην καρδιά σας. Φέρτε στη σκέψη σας ποιοι είναι οι κατήγοροι και ποιες οι κατηγορίες. Ποιοι είναι οι υπερασπιστές και ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν για να υπερασπίσουν τις αδελφότητες. Και ακόμη, ποια είναι η απολογία των αδελφοτήτων με το έργο το οποίο παρουσιάζουν μπροστά σας. Επαναλαμβάνω, τίμια και ειλικρινά, βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και βγάλτε την απόφαση. Οι αδελφότητες εργάζονται και αγωνίζονται με ορθόδοξο φρόνημα μέσα στην Εκκλησία για τη σωτηρία ψυχών, για την εξάπλωση της ευλογημένης βασιλείας του Θεού, για τη δόξα του Χριστού μας. Αλλά η απόφασή μας να μην είναι μόνο μία κρίση, να μεταφραστεί σε συμπαράσταση, σε ενίσχυση, σε έμπρακτη συμπαράσταση και να μετασχηματιστεί ακόμη σε προσευχή δυνατή και εγκάρδια προς τον Κύριό μας. Κύριε, δες τους εργάτες σου, δες τους διακόνους σου που για το όνομά σου βαδίζουν οδούς σκληρά σήμερα, συκοφαντούνται και διώκονται όπως και εσύ μέσα στον κόσμο, και ασφάλισέ τους, Κύριε, δικαίωσέ τους εσύ, ο Κύριε αρχηγέ της Εκκλησίας, και ευλόγησε το τίμιο έργο τους και την ιερή τους διακονία. Ο Κύριε ευόδωσον δι, ο Κύριε ευδόκισον δι, ο Κύριε ευλόγησον δι, ο Κύριε ευδόκισον δι, ο Κύριε ευλόγησον δι, ο Κύριε ευδόκισον δι, ο Κύριε βοήθησέ μας ενωμένοι και αγαπημένοι, στηριγμένοι στη δική σου πίστη και με το δικό σου παράδειγμα και με την παράδοση των πατέρων,
να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δόξα σου, για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία ψυχών. Κύριε, και πάλι και πολλά της, σε παρακαλούμε, ελέησέ μας και ευλόγησε τον αγώνα μας. Ω Κύριε, ελέησέ μας και ευλόγησε τον αγώνα μας. Αμήν.